Λοιπόν, εδώ είναι μια βαρισίμαντη παρέμβαση με άρθρο του στο europos.gr του αντιπτεράρχου Κωνσταντίνου Ιατρίδη. Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος είναι ένα από τους πλέον ικανούς Έλληνες αξιωματικούς, απόστρατος σήμερα, μόνιμος αρθρογράφος του europos.gr, εξηγεί στο άρθρο του γιατί δεν αρκεί μόνο να παίρνει η Ελλάδα όπλα. Πρέπει να διαμορφώσουμε και το εθνικό φρόνημα στον πληθυσμό μας. Να μιλήσουμε για πατρίδα στα παιδιά που πάνε σχολείο. Να τονώσουμε το εθνικό φρόνημα του ελληνικού λαού. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα στον Τούρκο και να πετύχουμε την στρατηγική της αποτροπής. Έτσι θα κατοχυρώσουμε και την ειρήνη. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν μιλάμε για όλα αυτά, φίλοι και φίλες. Και δεν γράφει ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης για να παρασύρουμε την Ελλάδα σε πόλεμο. Όχι βέβαια. Ξέρουμε τη γλώσσα όμως που καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Αυτή τη γλώσσα πρέπει να μιλήσουμε για να αποφύγουμε τον πόλεμο και να κατοχυρώσουμε την ειρήνη. Πάμε γρήγορα στον καθηγητή Γιάννη Μάζη. Τον έχουμε. Καλησπέρα καθηγητά μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας απόψε. Είναι αμοιβαίο. Έχουμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις στα Ρώσο-Ουκρανικά, οι οποίες εμέσως αλλά σαφώς ακουμπάνε και την Ελλάδα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Τι εικόνα έχετε από το πεδίο της έντασης τις τελευταίες ώρες? Με ανησυχεί ιδιαίτερα το περιστατικό με τους δύο... Ομογενείς. Δύο ομογενείς νεκρούς και τρεις τραυματισμένους από Ουκρανικό στρατό, Ουκρανούς στρατιώτες, διότι μπορεί να είναι από ένας καυγάς στο καφενείο μέχρι κάτι πολύ ύποπτο. Συμφωνώ μαζί σας. Εμένα πρέπει να σας πω ότι το μυαλό μου πάει στο δεύτερο που είπατε, ότι είναι κάτι πολύ ύποπτο. Ακριβώς. Δηλαδή μία... είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της ομογένειας της ελληνικής έχει άριστες σχέσεις με την ρωσόφωνη πλευρά. Με τη ρωσόφωνη πλευρά, αυτό είναι. Λοιπόν, και ο καυγάς αυτός μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργος. Ακριβώς. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Άλλωστε, όλο αυτό το καιρό με ακούγατε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βεβαίως. Που έλεγα ότι πρέπει να προσεχτεί η ομογένεια των 120.000 Ελλήνων στην Ουκρανία. Έτσι. Και ότι πρέπει για αυτό να αποτελέσει και το μέγιστο επιχείρημα της Ελλάδος, ούτως ώστε να παραμείνει ουδετέρα σε αυτήν την πιθανή ρήξη. Ακριβώς. Βλέπετε εσείς ότι... να φτάνουμε σε πόλεμο, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, από τη φράση που ξέφυγε στον κύριο Μπάιντεν περί μιας μικράς επιχειρήσεως την οποία μπορούν να την διαχειριστούν και μερικά ανόητα από πλευράς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ του τύπου να βλέπει στην CIA να εκδίδει δελτίων τύπου όπου θα ορίζει ότι μεθαύριο θα γίνει επίθεση, μόνο την ώρα δεν μας είπε. Αυτό, ξέρετε, όταν θέλεις να ευνηδιάσεις έναν αντίπαλο και γνωρίζεις το μυστικό του, το να αφήνεις να πιστεύει ότι θα σε ευνηδιάσει εκείνος και τον διαλύεις την ώρα που θα κάνει αυτή την επίθεση. Αυτού του είδους οι ανακοινώσεις ότι πότε θα γίνει η επίθεση, σε δύο μέρες δηλαδή από σήμερα, έτσι, και από την άλλη μεριά κάτι τέτοια επεισόδια σαν αυτά με τους Έλληνες, εμένα με βάζουν στις σκέψεις ότι έχουμε μία σκηνοθεσία πολέμου, η οποία μπορεί και να υποκρύπτει και μία ουσιαστική συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Ότι δηλαδή το ρωσόφωνο τμήμα, το οποίο είναι περίπου το μισό της Ουκρανίας. Το μισό, η Ανατολική Ουκρανία. Της Ανατολικής, ακριβώς. Να περάσει στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και να ενωθεί όλη η Ανατολική Ουκρανία με την Κρυμαία και η υπόλοιπη μπορεί να γίνει μέχρι και ΝΑΤΟ. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως αισθητά και από τις
ανησυχίες του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος λέει γιατί λέτε ότι θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπαθεί να το αποφύγει, γιατί βλέπει ότι θα την πληρώσει ο απλός λαός εκεί στην περιοχή. Ακριβώς, ακριβώς. Και γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μοιράζεις μια χώρα στη μέση, κακά τα ψέματα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά φοβάμαι και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να είναι ανακατεμένη σε μια τέτοια βρώμικη κατάσταση. Τώρα, και η Ελλάδα εκ των πραγμάτων, πάμε στο ρόλο της Ελλάδος και της Τουρκίας. Καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο, αλλά να το πάρουμε ένα-ένα. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι πρόκειται ή εν πάση περιπτώσει μέσα στα σχέδιά τους έχουν την περαιτέρω χρησιμοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για να μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό αλλά και άνδρες αν χρειαστεί. Και προσωπικό. Και προσωπικό ακριβώς. Στρατιωτικό προσωπικό. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι εικόνα έχετε? Κοίταξε, ο κύριος Λαυρός μας έχει πει επανειλημμένος με την λεπτή φρασιολογία του έμπειρου διπλωμάτη ότι κακά τα ψέματα η Αλεξανδρούπολης είναι μια επιθετική βάση του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Να θυμίσουμε ότι ο Δένδιας πάει στη Φιλανδία και στη συνέχεια θα δει τον Λαυρόφ μετά στην Ρωσία, έτσι. Βεβαίως, και καλά θα κάνει αυτό. Να του εξηγήσει την λεπτή θέση της χώρας. Ναι, γιατί προφανώς. Πραγματικά είναι πολύ λεπτή η θέση προφανώς, της χώρας. Προφανώς. Αλλά ο κύριος Λαυρόφ καταλαβαίνει απολύτως τη λεπτή θέση της χώρας, άλλωστε το είπε. Λέει, καταλαβαίνουμε ότι ανήκετε σε μια συμμαχία, έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σας στοχοποιούν ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να εξηγήσει ο κ. Δένδιας κυρίως στην απέναντι πλευρά είναι ότι 120.000 Έλληνες που έχουμε στην Ουκρανία δεν έχουμε τη διάθεση να τους θέσουμε εν κινδύνο. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσετε ότι πρέπει να διευθετήσετε διαφορετικά τις τροφοδοσίες και τις ενισχύσεις σας, διότι η Ελλάς πρέπει τουλάχιστον από την Αλεξανδρούπολη να παραμείνει ουδετέρα. Μάλιστα. Και λίγο δύσκολο μου φαίνεται αυτό, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, διότι ήδη εγώ πάντα μαθαίνω να σκέφτομαι με παραδείγματα ισοδύναμα. Και θα αναφέρω ότι το Ισραήλ σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρει πάρα πολύ καλά να κρατιέται μακριά όταν πρέπει και να αναμειγνύεται όταν πρέπει. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το Ισραήλ λοιπόν αναμειγνύεται όταν έχει άμεσο στρατηγικό συμφέρον και ενδιαφέρον. Αλλιώς κρατιέται μακριά για να μην πληρώσει αυτό την ύφη και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Έτσι. Τώρα πάμε στην Τουρκία. Ας διδαχτούμε λίγο. Ας διδαχτούμε από το Ισραήλ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε στην Τουρκία τώρα. Ρόλος του Ερντογάν στο ουκρανικό παιχνίδι. Ναι. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι αυξάνει η υπεραξία της λόγω της καταστάσεως της ουκρανικής οξύτσεως. Σωστό. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να ζητήσει ό,τι μπορεί περισσότερο και να δημιουργήσει τελεσμένα στην περιοχή με το μυαλό το οθωμανικό που διαθέτουν όλοι εκεί. Και βεβαίως από πού θα τα ζητήσει? Θα τα ζητήσει υπό μορφήν γαλάζιας πατρίδας από την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την άλλη μεριά βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι αυτά τα νησιά δεν είναι αμφισβητήσιμα. Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι νησιά, είναι νησίδες και βραχονησίδες. Αυτές τι είναι αμφισβητήσιμες, λέω εγώ τώρα. Γιατί η φράση αυτά τα νησιά επανελήφθη και από πλευράς των Αμερικανών και το και από πλευράς και είναι βεβαίως και από πλευράς των Αμερικανών και από πλευράς των Ευρωπαίων, ναι, τον κύριο Μπορέλ, ναι, τον κύριο Στάνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι κοινή η φράση και επίσης μου βάζει υποψίες αυτή η κοινότητα της φράσεως. Θα πετύχει ο Ερντογάν, πιστεύετε, να πουλήσει ακριβά το ρόλο της Τουρκίας στην Ρώσο-Ουκρανική κρίση? Κοιτάξτε, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή τεστάρουν και τον Ερντογάν.
Δηλαδή, αυτή τη φορά δεν πρόκειται να δεχθούν το παραμικρό από τον κύριο Ερντογάν. Αν ο κύριος Ερντογάν προσπαθήσει να θυμηθεί το νατοϊκό παρελθόν της χώρας του, τώρα, όταν τα πράγματα χοντρίνουν δηλαδή, και εύχομαι να μην χοντρίνουν, τότε θα τον πληρώσει πολύ ακριβά. Άλλωστε, ξέρετε, σε αυτόν τον πόλεμο, εάν τελικώς γίνει, όσο και αν προσπαθούν οι αναμειγνιόμενες πλευρές να τον θεωρήσουν ελεγχόμενο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί μία σύγκρουση, και μάλιστα μία σύγκρουση μεταξύ γιγάντων. Αυτή η σύγκρουση, η οποία τι επέτυχε εσύ της άλλης, η στάση των Αμερικανών ουσιαστικά προσέδεσε την Κίνα στο άρμα της Ρωσίας. Ακριβώς. Και τη Ρωσία στο άρμα της Κίνας. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν αρκεί αυτό. Στην υπόθεση αυτή προσετέθηκε το Ιράν. Ακριβώς. Και σκέπτομαι κάποια στιγμή και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτή η δημοκρατική. Τότε ο κακός δεξιός Νίξον μαζί με τον άλλο κακό δεξιό Κίσιγκερ είχαν πάει στην Κίνα το 1977 και είχαν φροντίσει να διαχωρίσουν, να βάλουν ένα τείχος ανάμεσα στην Κίνα και στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Γιατί καταλάβαιναν ότι δεν πρέπει... Το άνοιγμα του Νίξον στην Κίνα ήταν ιστορικό, έτσι, ιστορικό. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα σημειωτέων ότι εκείνος ήταν κακός δεξιός, έτσι, να ναι, το τονίσω. Ναι, ναι. Με τον άλλον τον κακό δεξιό, τον Κίσιγκερ. Τώρα έρχονται οι δημοκρατικοί και τι κάνουν. Ανατρέπουν μια πολιτική που κράτησε την ψυχροπολεμική και μεταψυχροπολεμική ισορροπία άφικτη. Τι έχουν πετύχει άμεσα? Ξεκινάει η τροφοδοσία 12,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα. Υπογράφονται κάπου 24 συνθήκες νέες και επιπλέον το νόμισμα για το εξωτερικό του εμπόριο γίνεται το ευρώ. Μάλιστα. Και βεβαίως οι Αμερικανοί χάνουν το δολάριο, και αυτό το κάνουν γιατί? Γιατί φοβούνται οι Ρώσοι ότι μία από τις ισχυρές κυρώσεις θα είναι να την αποκόψουν από τα SWIFT. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι... Δηλαδή δημιουργούν μία γιγαντιαία συμμαχία στην Ευρασία, βέβαια, σε ένα χώρο που το αμερικανικό ναυτικό δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, γιατί δεν είναι θάλασσα, είναι συμπαγής σούπερ εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα όγκη που δεν μπορεί να τους προσεγγίσει η Αμερική, που είναι παγκόσμια ναυτική δύναμη. Για το 1 τρίτο της χερσαίας εκτάσεως του πλανήτη. Του πλανήτη, ακριβώς. Για το Θεό δηλαδή. Και να σας πω κάτι. Εάν γίνει μια τέτοια έκρηξη, πέστε μου τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Ακριβώς. Πέστε μου τι θα γίνει με τη Βόρειο Κορέα. Έτσι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους αυτού του είδους τις ανοησίες θα βάλουν φωτιά στον πλανήτη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ανησυχώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, δεν είναι ο τρόπος χειρισμού από ορισμένες πλευρές των δυτικών φίλων, γιατί είναι φίλοι μας και συμμάχων. Δεν υπάρχουν φίλοι, θυμίζει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σωστό, συμφέροντα, συμφέροντα υπάρχουν. Θυμίζει, κύριε καθηγητά, τις επιπόλαιες προσεγγίσεις αυτού που ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη, που ναι, τελικά αποδείχθηκε αραβικός βαρύς χειμώνας, έτσι. Ισλαμιστικός χειμώνας, κύριε Παναγιώτη. Πίστευαν, ήμουν υπουργός Αμήνης τότε, και πήγαινα στη Ουάσιγκτον και προσπαθούσα να τους πείσω ότι ο Αλ-Σίσι πρέπει να παραμείνει στην Αίγυπτο. Και μου έλεγαν είναι πραξικοπηματίας και θα συνεχίσουμε το εμπάργκο. Και προσπαθούσα να τους πείσω ότι αν δεν υπήρχε ο Αλ-Σίσι θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην ηγεσία της Αιγύπτου ο Μοχάμετ Μόρση των αδελφών μουσουλμάνων, της μουσουλμανικής αδελφότητας, και οι σαλαφιστές που είχε ως συμμάχους η μουσουλμανική αδελφότητα, με αποτέλεσμα η Αίγυπτος, η ηγέτιδα του αραβικού κόσμου, να αναδειχθεί στο διαμάντι της τζιχάντ. Λοιπόν, όταν δεν θέλα να το καταλάβουν. Τότε, όταν τα έλεγα εγώ. Δεν θέλα να το καταλάβουν με τίποτα. Εθεωρούμην ακραίος. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, ποια εξέλιξη, αν βλέπετε εσείς εκτόνωση της κρίσεως, της ρωσο-ουκρανικής, και ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειες στα ενεργειακά θέματα? Κοιτάξτε, φοβούμαι από τις μετακινήσεις προσωπικού.
πρεσβειών, μέχρι και η Ρωσία εμείωσε το προσωπικό της στο ελάχιστο στην πρεσβεία της στο Κίεβο. Φοβούμαι από τις μετακινήσεις δυνάμεων που βλέπω στη Ρουμανία και στην Πολωνία, αμερικανικών δυνάμεων. Φοβούμαι από τη μεταφορά όπλων που βλέπω από τις Βαλτικές χώρες στην Ουκρανία. Φοβούμαι ότι δεν θα γλιτώσουμε κάποια τριβή. Ας ελπίσουμε αυτή η τριβή να είναι και ελεγχόμενη και μικρή. Και σύντομη. Και σύντομη. Από εκεί και πέρα, οι τιμές του φυσικού αερίου αντιλαμβάνεστε. Ας σας πω εδώ μερικά νούμερα. Ας σκεφτείτε ότι η αγωγή, υπάρχουν δύο τεράστια αγωγή ρωσική, οι οποίοι διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος. Είναι ο αγωγός Σογιούζ και ο αγωγός που σημαίνει ένωση και ο αγωγός Brotherhood που σημαίνει αδελφότητα. Λοιπόν, οι δύο αυτοί αγωγοί ουσιαστικά μεταφέρουν γύρω στο 20 με 22% του φυσικού αερίου που έχει ανάγκη ετησίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κινηθεί. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το αέριο λόγω κάποιων εντάσεων, δεν λέω πολέμου, αφήστε τον πόλεμο, κάποιων εντάσεων ανακοπεί, διακοπεί η παροχή, καταλαβαίνετε πού θα φτάσουν οι τιμές, όταν σήμερα οι τιμές είναι στο επίπεδο που βρίσκονται, έτσι, δυσπρόσιτες. Από εκεί και ύστερα σκεφτείτε τι κοινωνικές αναταραχές θα προξενήσει αυτό το πράγμα και σκεφτείτε ποιος θα υποφεληθεί από την πίεση, ποιες πολιτικές ομάδες θα υποφεληθούν από αυτού του είδους τις κοινωνικές αναταραχές. Mm-hmm. Τα άκρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός που αυτή τη στιγμή ανάβει αυτή τη θριαλίδα πρέπει να καταλάβει ότι εγκληματεί κατά του πλανήτου. Όπως το λέτε. Όποιος και αν είναι. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα επανέλθουμε σύντομα. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη Μάζη.